Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο άλλο τώρα. Και. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποδέχεστε εδώ, στο Παλάς, όπου έχετε ξεκινήσει τις πρόβες. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι η μεταξύ σας συνεργασία? Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που είμαι με την Ελεονόρα και με όλη την ομάδα και με τον Γιάννη, αλλά η Ελεονόρα που είμαστε τώρα εδώ μαζί και δουλεύουμε και μαζί πολύ και έχουμε και σκηνές μαζί και είναι μεγάλη μου χαρά. Είναι ένας άνθρωπος, παιδί μου, απίστευτης αληθινής σεμνότητας, περιέργειας, χαράς, δουλειάς και είναι και εξαιρετικό κορίτσι και απίστευτα αστεία και όμορφη. Μα δεν μου έχουν πει τόσα καλά λόγια, οπότε μαζί με ένα δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Είμαι και ερωτευμένος στο έργο, όπως καταλαβαίνεις, είμαι παραδομένος τελείως. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή για μένα. Γιατί τον θαυμάζω πάρα πολλά χρόνια και τον παρακολουθώ. Τον έχω δει σε αμέτρητες παραστάσεις. Δεν το ξέρει, δεν είχαμε γνωριστεί κιόλας. Δεν είχε τύχει. Και ένιωσα πολύ αμήχανα στην αρχή που θα πρέπει να βρεθώ στο θέατρο κοντά του. Και είχα και πολλή αγωνία. Όμως στη συνέχεια σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα να μάθω πράγματα ζώντας κοντά του όλο αυτό το διάστημα. Και τώρα που έχει αρχίσει να συμβαίνει πια αυτό. Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ανοίξτε τα στιάρια και τα σιρτάρια, φέρτε μου φουλάρια και μαργαριτάρια. Ελεονόρα, έχεις αρκετά χρόνια να κάνεις θέατρο. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις ναι στη συγκεκριμένη παράσταση? Νομίζω ότι τώρα έχω περάσει μια διαδρομή και σε σχέση με το τραγούδι και με προσωπική κυρίως διαδρομή που αισθάνομαι ότι μπορούσα να κουμαντάρω κάτι τόσο huge για τα δικά μου δεδομένα. Νίκο, τι σε έκανε να πεις ναι, στο συγκεκριμένο ρόλο, είχε να κάνει με τους συντελεστές? Οι συντελεστές κυρίως. Δηλαδή η Ελεονόρα κυρίως. Νιώθω όμορφα που με εμπιστεύετε και αναζητάω κι εγώ από τον εαυτό μου να αποδώσω. Με ένα μπριγιάν στο πέτο κι εγώ μέσα στη λέτο θα κάνω μπαλέτο στο κέτο. Είμαστε και ένας πολύ μεγάλος θίασος, 20 ατόμων, ζωντανή ορχήστρα, η οποία θα παίζει στην παράσταση καθημερινά, πολυμελής. Είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή, πολύ χορταστική και υπερθέαμα, ναι. Να πούμε ότι ανυπομονούμε κι εμείς για αυτή την τεράστια παραγωγή και εγώ αυτό εξέλαβα που είπες, Λιλή, τη σχέση μεταξύ τους. Το πώς μιλούσε ο ένας για τον άλλο, το θαυμασμό αυτό που έφερε και τη συνάντηση αυτή. Ξέρεις τι, ήταν δύο άνθρωποι που θαύμαζαν πάρα πολύ ο ένας τον άλλον για όσα έχουν κάνει και για την πορεία τους, αλλά δεν είχαν γνωριστεί. Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ ευτυχή συγκυρία, γιατί γνωρίστηκαν και αμέσως έχουν δημιουργήσει μια απίστευτη χημεία μεταξύ τους. Περνάνε πάρα πολλές ώρες κάνοντας τις πρόβες, μου είπαν ότι συζητάνε και μετά όλα σε σχέση με την παράσταση. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι που συναντιούνται και έχουν τέτοια χημεία δεν έχουν συνέχεια μετά. Δηλαδή, θα δούμε και άλλες δουλειές και άλλες εργασίες, θα δούμε πολλά πράγματα από αυτούς τους δύο ανθρώπους. Εγώ είμαι σίγουρος, θυμηθείτε το κι εσείς. Είναι, ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι στις 12 Οκτωβρίου στο Παλάς, μουσικοθεατρική παράσταση, Εκατομμυριούχος, όπου η Ελεονόρα φυσικά παίζει την Εκατομμυριούχο και ο Νίκος τον ιδεαλιστή γιατρό έρωτά της.